Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρουμένος και των σοφυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμας. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρουμένος και των σωφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρουμένος και των σωφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τον σώων ωραίων αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε χαρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσι η άματα τους εν πίστη λαμβάνοντας. Ευλογίαν σου άκραντε, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Εύχομαι και μεταφέροντας και τις ευχές και τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας να είναι πάντα γεμάτο παιδιά, γεμάτο παιδικά χαμόγελα. Είναι ένα έργο από την πόλη μας, δυστυχώς, έλειπε 100%. Είναι η αρχή, πρέπει να ακολουθήσουμε κι άλλα. Γιατί στα παιδιά, στη νέα γενιά, επενδύουν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Το ξέρετε και οι δήμαρχοι και όλοι μας το ξέρουμε, και οι γονείς και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν υπάρχουν, στερούμεθα χώρα τέτοιοι. Εύχομαι να είναι αυτή η αρχή, να ακολουθήσουν κι άλλα, να έρχονται τα παιδιά να αθλούνται, να είναι στο ΕΦ αγωνίζεστε, να καλλιεργήσουμε μέσα τους πολλά ωραία στοιχεία. Πέρα από το ποδόσφαιρο και μόνο τον αθλητισμό, και στοιχεία του χαρακτήρα τους που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη. Συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλαν. Και αυτό και πάλι, εύχομαι να είναι γεμάτο παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ενδεσιμότατος ο πατέρας Παύλος, επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη για τον αθλητισμό και όλοι το ξέρετε, είπε αρκετά και σημαντικά πράγματα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι σήμερα με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Κορινθίων εγκαινιάζει το καινούριο γήπεδο 5x5 και τους βοηθητικούς χώρους στο στάδιο της Κορίνθου. Χώρους οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι, αγαπητά μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, για να περνάτε πολλές ώρες ευχάριστα εδώ, να αναπτύσσετε το αθλητικό πνεύμα, να δημιουργείτε τις φιλικές σχέσεις που συνηθίζονται μέσα από τον αθλητισμό και γιατί όχι να βγουν και από εδώ τα ταλέντα τα οποία θα εξελιχθούν και θα πλαισιώσουν εθνικές ομάδες στον αθλητισμό. Ήταν δέσμευση και εξακολουθεί να είναι της Δημοτικής μας Αρχής να βελτιώνουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται η νεολαία μας για να περνάει τις ώρες της ευχάριστα και δημιουργικά.
Γι' αυτό και πέρα από την σημερινή εκδήλωση «Τα Εγγένεια» θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα το οποίο έχει ο Δήμος Κορινθίων για να δημιουργήσει άλλες εγκαταστάσεις και να βελτιώσει τις υπάρχουσες και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας. Και βεβαίως στον κύριο χώρο που είναι εδώ, στο στάδιο της Κορίνθου. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ενδιαφέρον του Δήμου για τον αθλητισμό είναι δεδομένο και θα συνεχιστεί και είναι προτεραιότητα. Και δεύτερον, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το έργο, το σημαντικό έργο, το οποίο θα φιλοξενεί τα παιδιά και τις ακαδημίες, αν δεν υπήρχε η αρμονική συνεργασία και οι συντονισμένες προσπάθειες ανάμεσα στον πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ, τον Αντώνη τον Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, για τον συντονισμό της όλης προσπάθειας, τον αντιπρόεδρο τον Γιώργο τον Μαγκλάρα, ο οποίος έχει προσφορά πολυετή στον αθλητισμό, και Γιώργο είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να προσφέρει, γιατί ο Γιώργος θα είναι ξανά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και θα συνεχίσει την προσπάθεια στον Δήμο Κορινθίων, και βεβαίως τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί ο κύριος Πούρος, ο κύριος Κουίνης βοήθησαν σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια με τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους όσους συνετέλεσαν για να γίνει αυτό το έργο πολύ σύντομα. Είναι ένα παράδειγμα αυτό το οποίο θα ακολουθήσουμε και σε άλλες περιοχές και θα είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα να εγκαινιάσουμε πολλούς τέτοιους χώρους σύντομα, γιατί πολλά από τα γήπεδα τα οποία έχουμε και φιλοξενούν αρκετούς αθλητές και παιδιά τα οποία ξοδεύουν αρκετές ώρες εκεί στον Δήμο μας, έχουν βελτιωθεί σημαντικά τελευταία και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα να βελτιωθούν και οι υπόλοιποι αθλητικοί χώροι. Σας ευχαριστώ όλους όσους συνετέλεσαν στην προσπάθεια αυτή και την υλοποίηση του έργου το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε και εύχομαι σύντομα να έχουμε την ευκαιρία και θα την έχουμε να εγκαινιάσουμε τέτοιους χώρους αρκετούς ακόμα ανάλογους οι οποίοι είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην νεολαία μας και όπως βλέπετε παιδιά τηρούμε τις υποσχέσεις μας και είμαι σίγουρος ότι θα χαίρεστε αυτούς τους χώρους που δημιουργεί ο Δήμος Κορινθίων. Σας ευχαριστώ επίσης και για την παρουσία σας. Σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για το έργο. Σε συνέχεια αυτών που σας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι χτες ο Δήμαρχος που βρισκόταν δυτικά, να το πω, δυτικά, νοτιοδυτικά, σήμερα βρίσκεται βορειοανατολικά. Χτες λοιπόν ο Δήμαρχος άρχισε να το πω εγκαινιάσει, να το πω εκτελέσει ένα πολύ μεγάλο έργο στην παραλία προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση οι δημότες της πόλεως και όλοι οι δημότες του Δήμου Κορινθίων ευχερέστεροι στη θάλασσα από τον Καταρά μέχρι το Λουτράκι. Σήμερα ο κύριος Δήμαρχος είναι εδώ, να είστε βέβαιοι ότι αύριο ο κύριος Δήμαρχος θα είναι μέσα στο στάδιο. Υπό την έννοια ποια θα είναι μέσα, όχι για να κάτσει να παρακολουθήσει έναν αγώνα, που και αυτό το κάνει, αλλά για να αντικαταστήσει το ταρτάν του σταδίου, ένα έργο ύψους 482.000 ευρώ, που όταν οι Κορίνθιοι παρεπονούν το, γιατί δεν βλέπανε τον Δήμαρχο τακτικά να είναι σε κάποια καφετέρια, ο κύριος Δήμαρχος βρισκόταν στα Υπουργεία, συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση, προκειμένου να εξοικονομεί λεφτά για να αποπερατώνει έργα. Και βέβαια ήρθε ο καιρός που οι Κορίνθιοι θα παρεθούν να βλέπουν τον Δήμαρχο. Είτε να τελειώνει έργα, είτε να αρχίζει να εκτελεί έργα για την επόμενη πενταετία που προβλέπεται ότι θα είναι Δήμαρχο. Εγώ να ευχαριστήσω από βάθος καρδίας τόσο τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος όταν ανέλαβα ως πρόεδρος του κέρδου του ΚΕΠΑΠ μου είπε ότι όσα λεφτά υπάρχουν στο ΚΕΠΑΠ με προσοχή να διατεθούν προκειμένου ο αθλητισμός της πόλης της Κορίνθου να έρθει κάποια στιγμή να βγάλει πρωταθλητές, το γήπεδο σε συνδυασμό με την άνοδο της ομάδας να γίνει ένα κόσμημα και να έρχονται όσες ομάδες έρχονται εδώ και να το ζηλεύουν. Και βέβαια δεν σας κρύβω ότι η εντολή του κ. Δημάρχου προς εμένα ως πρόεδρο του και με την ιδιότητα του ΚΕΠΑΠ είναι αυτά τα οποία γίνονται στο κέντρο του Δήμου μας, δηλαδή στην πόλη της Κορίνθου, να συνεχιστούν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες όπου υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Δήμαρχο για την άμεση συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για να με
προτιμήσει ως πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια αυτό τον εργάτη που λέγεται Γιώργος Μαλγκράρας, ο οποίος, από τον οποίο δέχομαι καθημερινά τουλάχιστον 15 τηλέφωνα, γιατί λόγω του επαγγέλματός μου δεν μπορεί να είμαι εδώ βέβαια, και αυτός λόγω του επαγγέλματος δεν είναι, αυτός υπερβάλλει και με έχει εντυπωσιάσει, 15 τηλέφωνα τη μέρα προκειμένου να μου λέει ότι πρόκειται να κάνω αυτό αν έχω την έγκρισή σου. Και βέβαια, επειδή βαρέθηκα να δίνω εγκρίσεις σε αυτά που βλέπετε που οφείλονται στον κύριο Μαγκλάρα, στις τεχνικές υπηρεσίες, στον κύριο Πούρο καθημερινώς, του είπα: κύριε Μαγκλάρα, μην παίρνεις καμία έγκριση και προχώρα, μάλλον χωρίς καμία προέγκριση, και να έρχεσαι να μου ζητάς μόνο έγκριση, όχι προέγκριση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμο, θα επαναλαμβάνω και πάλι, και εύχομαι ο Δήμος Κορινθίων να έρθει η ώρα που με αυτά τα αθλητικά κέντρα που κατασκευάζει και θα ολοκληρώσει να έχει και πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, και πάλι. Ο κύριος Πρόεδρος τα είπε αρκετά περισσότερα από αυτά που εγώ είπα πριν από λίγο, ότι είναι η αρμονική συνεργασία του Δημάρχου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, του ΚΕΠΑΠ, των τεχνικών υπηρεσιών. Αυτή η αρμονική συνεργασία είναι εκείνη η οποία φέρνει τα αποτελέσματα. Και εδώ και στον κεντρικό χώρο, που τώρα λόγω της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος που άλλαξε κατηγορία πρέπει να βελτιωθούν οι χώροι και θα βελτιωθούν όπως έχουμε υποσχεθεί, αλλά και με τα άλλα τα γήπεδα τα οποία έχουμε ανακοινώσει, τους αθλητικούς χώρους που θα γίνουν στην Καλλιθέα και άλλους, σε άλλους χώρους. Αλλά θα ήθελα στον Γιώργο τον Μαγκλάρα, στον οποίο οφείλουμε πάρα πολλά, να δώσω το λόγο για να μας πει δύο λόγια. Και Γιώργο, να ξέρεις ότι η αμέριστη θα είναι η στήριξη από τον Δήμο και περιμένουμε από σένα πάρα πολλά. Όπως το είπε ο Πρόεδρος, έχεις από εκείνον πάγια την έγκριση να προχωρήσεις σε όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται να γίνουν στο ΚΕΠΑΠ και στα οποία συμφωνούμε όλοι και θα τα χαρούν τα παιδιά και οι αθλητές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά και να συνεχίζεις, Γιώργο, να κάνεις αυτό που κάνεις με επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ για τα καλά τους λόγια. Αλλά αν δεν είχα και τα άτομα, τους εργαζόμενους του ΚΕΠΑΠ και τις τεχνικές υπηρεσίες, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι μόνος μου. Αυτή είναι μια ομαδική εργασία, Δήμαρχε και Πρόεδρε. Και τους ευχαριστώ. Καταφέραμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε το έργο, το οποίο είναι το 5x5 πλαστικό τάπητα, δύο γήπεδα με φυσικό τάπητα καινούριας σποράς και δύο κομμάτια για προπόνηση για τους θεματοφύλακες. Σε 10 μέρες το πολύ ξεκινάμε το μπροστά γήπεδο και με το ταρτάν και με το χορτάρι, κερκίδες, και έχουμε να κάνουμε και άλλα πολλά ακόμα για τον αθλητισμό. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Πούρος από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών. Γιώργο, δύο λόγια. Αν και μετά τους προλαλήσατες, λίγα είναι αυτό που πρέπει να πούμε σαν τεχνική υπηρεσία. Μας ζητήθηκε περίπου στις γιορτές των Χριστουγέννων να συνδράμουμε τη μελέτη του 5x5, η τεχνική υπηρεσία. Παρόλο ότι δουλεύει με το 1 τρίτο της δύναμής της πριν από 18 χρόνια περίπου, εκεί έχουμε φτάσει σε ανθρώπινο δυναμικό και εκτελούμε πρωτοφανή έργα για το Δήμο Κορινθίας, για το Δήμο Κορινθίων, πάνω από 42 ελεγχόμενα έργα πλέον. Παρόλα αυτά τα αποκρίθηκαμε άμεσα, δώσαμε τη μελέτη στο ΚΕΠΑΠ και προχώρησε αυτή η κατασκευή του έργου. Μας ζητήθηκε να φτιάξουμε μία μελέτη και αξίζουν τα συγχαρητήρια και στο Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Τσολάκη, κυρίως στον προϊστάμενο, τον κύριο Γουίνη, που ανταποκρίνεται πάντα με τους υπαλλήλους στα αιτήματα των υπόλοιπων νομικών προσώπων. Μας ζητήθηκε να φτιάξουμε λοιπόν μία μελέτη για τα Ταρτάν, Κορίνθου και Χιλιομοδίου, για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ανταποκριθήκαμε. Να ξέρετε ότι σήμερα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η ώρα δημοπράτησης και ήδη βρίσκεται στον αέρα η δημοπράτηση αυτού του έργου. Ό,τι μας ζητάτε και όσο μπορούμε με τις δυνάμεις μας σαν τεχνική υπηρεσία, θα συμπαραστευόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του ΚΕΠΑΠ, τον Πρόεδρο για την άριστη συνεργασία, τον ακούραστο εργάτη, τον Γιώργο τον Μαγκλάρα, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι ό,τι μας ζήτησε προσπαθούμε στο μέτρο δυνατού να το υλοποιούμε, και πάνω απ' όλα τον Δήμαρχο που είναι ο απόλυτος καθοδηγητής όλης αυτής της προσπάθειας και όλου αυτού του έργου. Να είστε καλά, να χαρούν τα παιδιά με άμυλα, να αναπτύξουν σώμα και πνεύμα, καθώς και η
οι εκπαιδευτές τους και οι δάσκαλοί τους να τους κάνουν ακόμα καλύτερους για να τους απολαύσουμε και σε ανώτερες κατηγορίες. Και πάλι, καλή απόλαυση των εγκαταστάσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ανανεώνουμε λοιπόν τη συνάντησή μας σε επόμενες περιπτώσεις όπου θα εγκαινιάσουμε και άλλους αθλητικούς χώρους οι οποίοι πράγματι είναι σχεδόν έτοιμοι και πρέπει να αναδειχθούν και να δοθούν σε χρήση στους ενδιαφερομένους μικρούς μας φίλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι εδώ ο χρόνος θα περνάτε ιδιαίτερα ευχάριστος. Να είστε καλά. Δεν είναι η καρδιά. 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 Δεν είναι η καρδιά.